Η φωνική κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ της Τετάρτης στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής άφησε πίσω της τουλάχιστον 7 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, πάνω από 100 τραυματίες, ένα αναγνωούμενο και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Φανταστείτε ότι είμαστε εδώ πάνω από 40 χρόνια, από το 1977, και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Ήταν ο γιος μου έξω, τους έπιασε ο ανεμοστρόβιλος, προλάβανε, μπήκαν στο σπίτι, μεγάλες καταστροφές, χαλάζι, χτυπούσε τα τζάμια, κλείναμε παντζούρια και το κακό είναι ότι συνέχισε και έβρεχε όλο το βράδυ καταρακτοδός. Ένα 8χρονο παιδί από τη Ρουμανία και μια 54χρονη ομοεθνής του σκοτώθηκαν όταν έπεσε το στέγαστρο ταβέρνα στα Νέα Πλάγια. Ζευγάρι ηλικιωμένων από την Τσεχία έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη λόγω των θυελλωδών ανέμων το κάμπερ στο οποίο παραθέριζαν στην παραλία της Οζόπολης. Στη Νέα Ποτίδια δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε έναν 39χρονο Ρώσο και τον 2 ετών γιο του, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα. Ο 7ος νεκρός είναι ένας 62χρονος ψαράς, στα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης. Το πτώμα του εντοπίστηκε 7 ναυτικά μίλια από το αλιευτικό καταφύγιο Νέας Καλλικράτειας και ταυτοποιήθηκε. Όταν εκδηλώθηκε το φαινόμενο, χαρακτηριζόταν από πολύ ισχυρές καταιγίδες και καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Αμέσως ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και έδωσε εντολή σε κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τους Υπουργούς Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, Υποδομών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Μακεδονίας Στράκης, κύριο Καράουλου, να μεταβούν στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός επίσης επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και του ανέθεσε τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών. Πέραν των ανθρωπίνων απολειών, οι υλικές ζημιές είναι τεράστιες και η αποτίμησή τους είναι σε εξέλιξη. Από την κακοκαιρία, δύο πυλώνες υψηλής τάσης κοντά στην Ποτίδεα έπεσαν, ενώ βλάβει υπέστη το σύστημα μεταφοράς υψηλής τάσης μεταξύ Μουδανιών και Κασάνδρας, με αποτέλεσμα το πρώτο πόδι και περιοχές του δεύτερου να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καταστραφήκαμε τελείως. Ρεύμα δεν έχουμε. Παλεύουμε με τις γεννήτριες τώρα. Ούτε μπορούμε, ούτε νερό. Ούτε νερό, όλοι κλειδωθήκαμε μέσα σε ντουλάπες, όλοι μπήκαμε μέσα στο μαγαζί, φέρναμε κόσμο που προχωρούσε στον δρόμο. Χάμος, όλοι μωράκια τρέχανε εδώ πέρα, καρέκλες, στον καζόν δίπλα. Δεν είναι πρωτοφανές αυτές οι συνθήκες για την Ελλάδα, δεν έχω ξαναδεί. Κολόνες, 10 χρόνια εδώ, τέτοια πράγματα δεν ξέρω. Κολόνες σπασμένες στη μέση, σίδερα σπασμένα στη μέση. Πολύ δύναμη αυτό, όλη η καταιγίδα, πολύ δύναμη. Πάρα πολύ δύναμη. Λόγω της θεομηνίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε το πρόγραμμά του, ενώ έδωσε εντολή για άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες των Δήμων Σιθωνίας, Προποντίδας και Κασανδρίας. Παράλληλα, η παράδοση παραλαβή του Υπουργείου Μακεδονίας Στράκης πραγματοποιήθηκε χωρίς την προγραμματισμένη τελετή.